δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε πια να παίρνουμε μηνύματα και να ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπου και να βρίσκονται σε τέτοια δεινή κατάσταση. Να κλαίνε, να προσπαθούν να φύγουν και να μην μπορούν. Ο βολιώτη, αποσπασμένο εκπαιδευτικό στη μαρτυρική Μαριούπολη, Νίκο Μίχο, περιγράφει στην TRT τα όσα του μεταφέρουν από την κόλαση του πολέμου, κάτι και τη περιοχή με του οποίου οι Έλληνε εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα σχολεία τη Μαριούπολη και τη Ουκρανία έχουν αναπτύξει ιδιαίτερου δεσμού. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε δινή κατάσταση, παρόλα αυτά έχουν φρόνημα. Είναι γενναίοι, θέλουν να υπερασπιστούν την πατρίδα του. Ωστόσο, άνθρωποι που έχουν μικρά παιδιά, τα οποία πηγαίνουν στα καταφύγια και δεν μπορούν να του εξηγήσουν στα παιδιά που κλαίνε τι συμβαίνει, μα λένε ότι. χαρακτηριστικά μα λένε είμαστε χωρί νερό, χωρί ρεύμα, χωρί τρόφιμα και είδη πρώτη ανάγκη, φάρμακα. Κάποιοι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Φαντάζεστε, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Προσπαθούν να αντέξουν. Ο κ. Μίχο και οι υπόλοιποι 20 εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα ελληνόφωνα σχολεία τη Ουκρανία επέστρεψαν στη χώρα μα ελάχιστα 24 ώρα προτού εισβάλλουν οι ρωσικές δυνάμει. Τι τελευταίε ημέρε πριν φύγουμε, αναπτύχθηκε μια υπέρογγη στρατιά από την πλευρά τη ρωσική δημοκρατία και από την πλευρά τη Ουκρανία και τα πράγματα πήραν ένα δρόμο, μια εξέλιξη κακή. Ε, ωστόσο, στην πόλη τη Μαριούπολη και στα γύρω χωριά, τίποτα δεν προμείνει ότι θα ξεσπάσει ο πόλεμο, γιατί όλα εκτελήσουν φυσιολογικά. Πηγαίναμε στι δουλειέ μα, τα προϊόντα ήταν, ήταν άφθονα στα σούπερ μάρκετ. Κανονικά ο κόσμο ζούσε μια φυσιολογική ζωή. Βέβαια, είχαμε τι πληροφορίε ε, και ξέραμε ότι εκεί κάποια στιγμή μπορεί να ξεσπάσει κάτι. Γι' αυτό με αστραπιές ενέργειες και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και την Υπουργό Παιδεία στην κυρία Κεραμαίο και την Υφυπουργό Παιδεία στην κυρία Ζέτα Μακρύ και τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Κόψη. Ε, ενήργησαν ταχύτατα, μα εξασφάλισαν όλε τι προποθέσει και φύγαμε στην τεταγμένα σε τρία κομμάτια προ την Ελλάδα. Τι πρώτε ημέρε του πολέμου, ο κύριο Μίχο συνέχισε να διδάσκει τους μαθητές του μαθητέ του μέσω τηλεκπαίδευση. Στη συνέχεια όμω αυτό ήταν αδύνατο εξαιτία των βομβαρδισμών που κατέστρεψαν ακόμη και σχολεία. Τι τελευταίε μέρε έχουμε χάσει περισσότερη επαφή. Δυστυχώ, επικοινωνούμε με κάποιου μέσω μηνυμάτων όπου αργεί να μα επιστρέψει κάποιο το μήνυμα πίσω. Ε, έχει βομβαρδιστεί ολοσχερό το σχολείο στο Σαρτανά, στην περιοχή που διαμένουν πάρα πολλοί Έλληνε. Ε, και στα υπόλοιπα σχολεία έχει σταματήσει οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία. Τα συναισθήματα πλημμυρίζουν τον κύριο Νίκο Μίχο όταν αναφέρεται στην διετή παραμονή του στη Μαριούπολη και στι σχέσει που ανέπτυξε με του κατοίκου τη περιοχή. Μα έχουν αγκαλιάσει εκεί οι άνθρωποι, ε, τόσο οι μαθητέ, όσο και οι γονεί, όσο και οι Ουκρανοί εκπαιδευτικοί, γιατί συνεργαζόμαστε με αυτού και πραγματικά είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Χαρακτηριστικά πρέπει να σα αναφέρω ότι ουδή εκ των συναδέλφων επιθυμούσε να φύγει από την Ουκρανία, παρόλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, θα λέμε μέχρι τελευταία στιγμή και πραγματικά, μέχρι τελευταία στιγμή, εντό και εκτό του διδακτικού μα ωραρίου, παρήχαμε η ψυχολογική στήριξη με πολιτιστικέ εκδηλώσει που προσπαθούσαμε του ανθρώπου να του φέρουμε κοντά και ανθρωπιστική βοήθεια ακόμη ακόμη. Ε, παρόλα αυτά. Έπρεπε να φύγουμε και τα πράγματα ήταν και όπω εξελίχθηκαν ήταν πραγματικά επικίνδυνα. Οι Έλληνε εκπαιδευτικοί επιθυμούμε να επιστρέψουμε στη Μαριούπολη. Μόλι επιτευθεί η εκεχηρία, επισημαίνει ο κύριο Μίχο, παρά το γεγονό ότι η κατάσταση δεν θα είναι καθόλου εύκολη το πρώτο διάστημα. Εγώ θα επιθυμούσα διακαώ να επιστρέψω, πραγματικά σα λέω, και παρόλη την επόμενη μέρα που θα είναι δύσκολη για την Ουκρανία, γιατί πρέπει να πούμε ότι οποιοδήποτε επικρατήσει, είτε η Ρωσία και να ενσωματώσει την Ουκρανία, είτε και η ίδια Ουκρανία να καταφέρει. Ε, η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη για την Ουκρανία. Είναι μια πόλη που έχουν καταστραφεί υποδομέ, εργοστάσια, κτίρια ε, και θα είναι δύσκολο δίκτυα. Παρ' όλα αυτά, εγώ και προσωπικά νομίζω ότι εκφράζω και αρκετού, έστω όλου, συναδέλφου. Θα επιθυμούσαμε διακαώ να επιστρέψουμε και να έρθουμε ξανά σε επαφή με του μικρού μα μαθητέ, με την κοινότητα εκεί και να προσφέρουμε και την τελευταία εκμάδα των, των υπηρεσιών μα.